Πράξεις, κύριε Τολιό. Από τις πράξεις, πολύ σωστά συμφωνώ. Άρα λοιπόν και ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν έρθει στην κυβέρνηση, θα κρυθεί από τις πράξεις του. Για να σημειώσω όμως κάτι. Εδώ υπήρξε αυτή η ιστορία με τον ΕΜΦΙΑ. Είναι, δεν είναι τυχαία που έγινε. Είναι ο στόχος παραπέρα λαφυραγώγηση, όπως λέμε, και δήμευσης είτε του Λαϊκού Συνοδήματος είτε και της Λαϊκής Πλέον Περιουσίας ενώ των μικρονοικιών. Εσείς δεν θα επιβάλλετε φόρους στα ακίνητα? Να ολοκληρώσω. Όχι, έχουμε πει θα καταργήσουμε. Αλλά, έχετε πει θα καταργήσετε τον ΕΜΦΙΑ. Δεν μπορεί να βάλετε κάτι άλλο όμως. Συγγνώμη, θέλω να συμπληρώσω κάτι. Αυτή λοιπόν η ιστορία με τον ΕΜΦΙΑ. Γίνεται μια προσπάθεια τώρα η κυβέρνηση που ακόμα και οι κυβερνητικοί βουλευτές διαμαρτύρονται και έχουν βγει έτσι, σκίζουν τα ημάτια τους. Αληθώς ή υποκριτικά, δεν έχει σημασία. Γιατί είναι γεγονός. Επιχειρεί τώρα με υποσχέσεις φορολαφρύσεων. Άρα λοιπόν προσπαθεί να εξισορροπήσει τα πράγματα. Χαράτσια. Λοιπόν, όσον αφορά για μας. Για να έρθω στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης. Εμείς έχουμε πει ότι τον ΕΜΦΙΑ αυτό το κατασκεύασμα θα το καταργήσουμε. Ασφαλώς φόρος στην ακίνητη περιουσία θα υπάρχει. Άρα, πρώτο, θα υπάρχει ένα φορολόγητο. Αυτό το φορολόγητο θα είναι τουλάχιστον, λέω, 200.000. Από εκεί και ύστερα. Ανάτομο, φαντάζομαι. Ναι, βεβαίως. Ανάτομο, όταν λέμε, αν έχει κάποιος ένα ακίνητο, μια πρώτη κατοικία και έχει και μια συμπληρωματική, δεν ξέρω τι, αλλά να φτάνει με βάση και τις σημερινές τιμές. Με αντικειμενικές σημερινές, υποθέτω. Ναι, με αντικειμενικές σημερινές. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι, θα υπάρξει ένας φόρος στην ακίνητη περιουσία από εκεί και πάνω, που θα είναι της χιλίας. Και εδώ να πάρουμε και την εμπειρία. Εγώ θα σας λέω τα τίποτα πολύ προχωρημένα ριζοσπαστικά, αυτή είναι άλλη φύση κουβέντα. Να πάρουμε στη Γαλλία, να πάρουμε στη Γερμανία. Εκεί δεν επιβάλλεται φόρος. Όταν δεν υπάρχει εισόδημα στην ακίνητη περιουσία. Συγγνώμη, γιατί? Γιατί δηλαδή αυτό, όταν δεν έχει ηλεκτροδότηση και όταν είναι κενό ένα ακίνητο, να τον φορολογείς? Να πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Εγώ έχω πάρει προσωπικά, σας λέω, αλλά δεν θέλω να το κάνω προσωπικά. Υπάρχουν χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες στη δική μου περίπτωση. Έχω πάρει ένα δάνειο. Και δίνω κάθε μήνα 730 για το δάνειο πρώτης κατοικίας, για να το εξοφλώ. Και μου βάζει φόρο. Γιατί μου βάζει φόρο? Αφού μέχρι τώρα έχω φορολογηθεί κανονικά. Ξαναλέω, δεν προσωποποιώ, αλλά φέρνω το. Ναι, κατανοητό. Λοιπόν, είναι χιλιάδες κόσμος. Γιατί, έτσι. Ναι, και χιλιάδες κόσμος, εκατοντάδες χιλιάδες. Γιατί βάζει φόρο? Ρωτήστε τον κύριο Βαρακό εδώ και τον κύριο Καραγκούνη. Που τους επιβάλλουν τους φόρους. Εάν το είχα βάλει, προσέξτε, αποταμίευση, δεν θα μου βάζανε φόρο στην αποταμίευση. Θα τα είχατε πάει στο εξωτερικό και θα την γλιτώνατε. Εδώ λέγω. Εγώ είμαι και πολύ Έλληνας. Ναι, ας πούμε ότι τα κρατάτε εδώ. Τα βάζω εδώ. Η φορολογία θα ήταν στον τόκο. Στο εισόδημα. Άρα λοιπόν από κάθε άποψη είναι άδικος αυτός ο φόρος. Και έπειτα δεν φτάνει μόνο να δούμε τη φορολογία στον ΕΜΦΙΑ. Βλέπετε που αριστερά θα προστατεύσει την ιδιοκτησία, κύριε Γρηγοράκο και κύριε Καραγκούνη. Αντί να μας την πάρει όπως φοβόμασταν παλιά. Μας παίρνουν και κάτι από τα σπίτια. Θα προστατεύσει. Ρωτήστε όμως το έχουν τα εισοδήματα. Θα δούμε τώρα. Θα δούμε. Ολοκληρώστε, κύριε Τόλιο. Η φορολογική μεταρρύθμιση δεν σταματάει στην ακίνητη περιουσία. Εδώ μιλάμε ότι πρέπει να μειωθεί η φορολογική επιβάρηση στους μισθωτούς και συνταξιούχους που είναι τα μόνιμα φορολογικά ισοζύγια. Να μπει αφορολόγητο 12.000. Δεν μπορεί να πληρώνει ένα με μπλοκάκι που παίρνει 350 ευρώ ένα νέο και να πληρώνει από το πρώτο ευρώ φόρο. Θα από τον κύριο Τσίπρα και οι άλλοι να είναι στην απέξω και να υπάρχει τεράστια φοροκλοπή. Αυτά που έχουμε πει, με συγχωρείτε, αυτό που έχουμε πει πολλές φορές. 3 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο χάνει από το λαθρεμπόριο. Και έχει πει το πρόγραμμα του Ποσειδών από το 2008 ότι με GPS και με τηλεπικοινωνιακή αυτή μπορούμε να παρακολουθήσουμε. Στο χαρτί. Δεν θέλουν. Από τον κύριο Τσίπρα θα ακούσουμε κάτι. Λοιπόν, πιο συγκεκριμένο και για το φορολογικό και για όλα αυτά. Φορολογικό. Θα πούνε στη Θεσσαλονίκη. Φορολογικό. Ανεργία. Ασφαλώς θα πούμε για το θέμα της παραγωγικής ανασυγκρότησης. Θα θίξουμε ζητήματα τα οποία αφορούν την τρέχουσα πολιτική και την επιστροφή των μισθών στο επίπεδο που ήταν πριν από την κρίση. Αλλά αυτά υπάρχουν δηλαδή. Αυτό θα μας πείτε. Στα 751, καθίστε να δω. Εδώ είναι για να τονωθεί η αγορά. Αποκαταστήσετε τους απολυθέντες. Θα επαναφέρετε το μισθό στα 751. Θα φέρετε πίσω τα επιδόματα. Λοιπόν, θα προσλάβετε. Θα αξίσουν τις συντάξεις. Φτάνουμε στο κύριο. Θα καταργήσετε τον ΕΜΦΙΑ. Η διαγραφή του χρέους. Χρέος για όλους μας αφορά, να το πω έτσι, όσο και να φαίνεται λίγο ξέρω εγώ επίπεδο αυτό, αλλά για όλη την ελληνική κοινωνία. Εμείς θα απαιτήσουμε διαγραφή του χρέους. Εκεί σε αυτή τη διαγραφή του χρέους θα δείξουμε την απαιτούμενη αποφασιστικότητα. Να σας πω κάτι. Λοιπόν, στη διαγραφή του χρέους. Τελεία, κύριε Τόλιο, τελεία. Δεν έχουμε χρόνο, κύριε. Πρέπει να πάμε στην κυρία Γιαννακάκη. 30 δεύτερα. Εντάξει. Μια ερώτηση, αν θέλετε κάτι. Τι να πεις, τι να πρωτοπείς μάλλον, στην παροχολογία που έχει δώσει ο ΣΥΡΙΖΑ τις τελευταίες 10 μέρες είναι 20 δις ευρώ. Να μην το αναλύσω, 5 δις ο κύριος
Δραγασάκης. 12 δις για το ασφαλιστικό. Θα το κοστολογήσουν το σχέδιο τους. Εντάξει, εγώ θέλω να μάθω τα 20 δις ευρώ. Πώς θα τα δώσουν πίσω, θα μας το πει, πού θα τα βρουν. Τέσσερις πηγές. Λοιπόν, ναι, εντάξει, τέσσερις πηγές. Μου επιτρέπετε τώρα. Ναι, ναι. Όχι, συγκρατήστε. Ναι. Πρώτον, διαγραφή του χρέους. Ακούστε με λίγο για τη διαγραφή του χρέους. Δεύτερον. Δεν καταλαβαίνετε κάτι, κύριε Τόλιο. Η κεφαροκλοπή. Ακούστε με λίγο. Κοινωνικό έλεγχο για τη δημοσιοποίηση του τραπεζικού στήματος. Τέταρτο, μέσα από την ανάπτυξη. Πέμπτο, θα αξιοποιήσουμε και την ελληνική σχολή. Ακούστε με λίγο. Έχω κουραστεί να τα λέω για να τα ξαναλέω. Μην τα ξαναλέω. Μια κουβέντα να πούμε. Ελάτε, κύριε Γρηγοράκο, μια κουβέντα για να πάμε στην κυρία Γιαννακατίνα. Το θέμα του ΕΜΦΙΑ έκανε πάρα πολύ κακό στην κυβέρνηση. Ο σχεδιασμός αλλά και η επικοινώνηση της όλης κατάστασης του ΕΜΦΙΑ ήταν μια τραγική κατάσταση.